Στο Βόλιο επεκτείνει τη δραστηριότητά της η NEPA Economic Consulting, μια λογιστική εταιρεία που εν μέσω κρίσης παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στις επιχειρήσεις και σε αυτές που κερδοφορούν και σε αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν πτωχευτική ικανότητα. Η NEPA άνοιξε καινούργια γραφεία στην οδό Παύλου Μελά 34 πίσω από το δικαστικό μέγαρο του Βόλου, που διευθυντής έχει αναλάβει το διακεκριμένο στέλεχός της σε πολλές πολυεθνικές Δημήτρης Κουτσούκος. Σε εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο Μαγνησίας παραβρέθηκε ο ιδρυτής της εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Πατήρης, ο οποίος μίλησε για την νέα αυτή προσπάθεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο Βόλο. Είναι η έναρξη του πρώτου μας υποκαταστήματος στα πλαίσια της επιχειρησιακής ανάπτυξης της εταιρείας μας, η οποία προβλέπει ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και ένα υποκατάστημα στην Κρήτη. Είναι το πρώτο μας υποκατάστημα λοιπόν σήμερα στο Βόλο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συναντήσουμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο του Βόλου, προκειμένου να του μιλήσουμε για τις υπηρεσίες και για αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε. Απευθυνόμαστε σε κερδοφόρες εταιρείες με θετικό τζίρο που μπορούμε να τις υποστηρίξουμε με χρηματοδοτήσεις, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε και εταιρείες που βρίσκονται όχι σε πολύ καλή οικονομική θέση, έχουν οφειλές και να τις εντάξουμε στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, αρκεί να υπάρχει πτωχευτική ικανότητα, τόνισε ο κ. Πατήρης. Η ΝΕΠΑ έχει την τύχη να είναι από τις εταιρείες που έχουν συγγράψει τον νόμο του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας διαχειρίζεται 214 εκατομμύρια ενεργητικού, 56 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Το τμήμα μισθοδοσίας μας εξυπηρετεί πάνω από 1.100 εργαζόμενους και λογίστηκαν και αποδόθηκαν φόροι που έφυγαν με υπογραφές της ΝΕΠΑ πάνω από 21 εκατομμύρια. Partners, συνεργάτες μας, οι επιχειρήσεις είναι συνεργάτες μας, επιχειρούμε μαζί τους, είναι από βιομηχανία, βιοτεχνία, από τουρισμού, από ενέργεια και διαχείριση φυσικών πόρων, ενεργειακές εταιρείες, καθώς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αποτελεί αρκετά εξειδικευμένο προϊόν για μας. Ο υπεύθυνος συμβουλευτικής στήριξης των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Βασίλης Καραλής, που ήταν παρόν στην εκδήλωση, εξέφρασε την ικανοποίησή του που μια καινούργια εταιρεία, όπως είπε, δραστηριοποιείται στο Βόλο και στο Πανελλήνιο. Θεωρώ επίτευγμα να επιχειρείς σε αυτή τη φάση της χώρας μας και από λίγο που διάβασα το φυλάδιο, νομίζω ότι θα είναι πολύ θετικό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας, καλή παραμονή. Επίσης, το επιμελητήριο θα είναι δίπλα, αργός, στις όποιες προσπάθειες θα κάνετε.